Γραφής, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Νταγκαλέτσης, ο κύριος Νασιακόπουλος, ο κύριος Σουλιώτης, ο κύριος Κουράκης, ο κύριος Παρίσης και φυσικά ο πρόεδρος και ο διευθυντής σύμβουλος της ΕΕΤΑ. Κύριε πρόεδρε, θα σας δώσουμε τα δώρα μας κατά την αρχοντική γαλαντομία της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι μια παράδοση που τηρείται. Παρούσα, κύριε Καφαντάρη, παρούσα. Φτάνει. Καλησπέρα σε όλους. Την Υπουργό μας. Σε εσάς, κυρία Υπουργέ. Να είστε καλά. Εμφαϊνόν βήμα, ενέβηχον κήρυγμα προόδου, ευημερίας και αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων. Λούντος Παμίσου ποταμού, υπάρχει αυτός ο ποταμός ακόμη και ξαναπλημμύρισε πριν λίγα χρόνια. Όλα τα... Καλή δύναμη. Τον έχετε πάρει. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλουμε να αποφασίζετε μαζί με εμάς. Ούτε θέλουμε να ευνηδιάζουμε κανέναν, ούτε να ευνηδιαζόμαστε. Επισημαίνουμε γενικότερα, και πρέπει όλους να μας απασχολήσει αυτό, και την πολιτική ηγεσία, αλλά και τους αυτοδιοικητικούς, επισημαίνουμε με λύπη το γεγονός ότι σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις προεκλογικές εκστρατείες η τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπήρχε πουθενά. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Με την ευκαιρία της πρώτης σημερινής συνάντησής μας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας θέτουμε ορισμένα ζητήματα και σας ενημερώνουμε συνοπτικά για τις προγραμματικές κατευθύνσεις των προτάσεων που διατυπώσαμε την προηγούμενη τετραετία προς την κυβέρνηση, με στόχο την προώθηση της αποκέντρωσης και την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι περικοπές που βιώσαμε στην κρίση ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές του κεντρικού κράτους και σίγουρα πολύ πιο βίαιες. Τα αποτελέσματα και οι συνέπειες είναι ακόμα εδώ, ειδικά για τους μικρούς δήμους, ειδικά για τους ορεινούς δήμους, ειδικά για τους νησιωτικούς δήμους. Έχοντας την τιμή να έχω υπηρετήσει και μικρό δήμο και μεγάλο, σας διαβεβαιώ ότι δεν έχει καμία σύγκριση. Αυτά που για εμάς είναι επιλογές, για τους μικρούς δήμους είναι ανάγκες. Κανένας δήμος λοιπόν δεν μπορεί να μένει πίσω. Είμαστε όλοι εδώ και νομίζω ότι είμαστε σύσσωμη πολιτική ηγεσία, ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός, η κυρία Υφυπουργός, ο κύριος Γενικός. Νομίζω περνάει και ένα μήνυμα για τη στήριξη που θέλει να δώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην αυτοδιοίκηση. Εγώ θα ήθελα να πω εν είδη έτσι μιας πιο απομακρυσμένης, θα έλεγα, οπτικής των πραγμάτων. Θέλουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση ισχυρή. Με ξεκάθαρους κανόνες, με διαφάνεια, με λογοδοσία, με λειτουργική αυτοτέλεια, με τεχνική αυτοτέλεια. Θέλουμε να στηρίξουμε το έργο σας. Το λέω ευθέως. Θέλουμε να σας δώσουμε περισσότερα εργαλεία, περισσότερους πόρους και αναφέρομαι και σε οικονομικούς πόρους, και σε ανθρώπινους πόρους, και σε υλικούς πόρους, εννοείται εντός προφανώς των δυνατοτήτων της χώρας, των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Και θέλουμε να στηρίξουμε οριζοντίως στις δημοτικές αρχές, είτε μιλάμε για μεγάλους δήμους όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, είτε μιλάμε για τους πιο μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της χώρας.